is enough, is enough. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Εκδικούμε μια ζωή. Μια θέση στον ήλιο. Δεν αντέχουμε άλλο. Πρέπει κάτι να γίνει. Εμείς είμαστε το μέλλον. Αν δεν ακούσει το μέλλον, τι θα ακούσουνε. Ένα παιδί είχε βόλτα και το σκοτώσανε. Πολύ απλά. Δεν ξέρω πώς θα οδηγήσει όλο αυτό. Σκέφτηκα να θα μπορούσα να είμαι κι εγώ, γιατί ήταν από αυτά εξάρια. Πρέπει να δείξουμε ότι και εμείς έχουμε δύναμη και έχουμε μια άποψη. Είναι η οργή που ο κάθε μαθητής θα μπορούσε να έχει δολοφονηθεί και ότι πλέον φαίνεται ότι η κοινωνία δεν ενδιαφέρει για τους μαθητές τόσο και πάνε όλα τα πράγματα και χειρότερα. Τα προβλήματα υπήρχαν. Απλώς αυτό που έγινε με το παιδί μας εξόργησε και βγήκαμε στους δρόμους. Είμαστε μια γενιά τώρα των 700 ευρώ που τα οποία υπάρχουν και άλλα προβλήματα τα οποία πρέπει να βγούμε να τα αντιμετωπίσουμε εμείς. Μου δίνεις ένα σάπιο σχολείο, ένα σημείο σαν κοινωνία. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν ξέρω τι θα κάνω στο μέλλον. Και έρχεσαι και μου σκοτώνεις και τον 15χρονο και μου λες ότι είσαι εξουσία, θα κάνεις τη γουστάρεις. Ε, όχι. Πες μου τι γίνεται με εκείνα τα παιδιά που αν και γεννιούνται κανονικά δεν μεγαλώνουν κανονικά, δεν ονειρεύονται κανονικά. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα, καθόλου ελεύθερος χρόνος. Άντε ξέρω εγώ να κάτσουμε μία ώρα, μισή και μετά αναγκαστικά πρέπει να κινηθούμε για να έχουμε ενέργεια για την υπόλοιπη μέρα. Απλά δεν ζούμε. Αυτός ο χρόνος που θεωρείται το άνθος της ηλικίας ενός παιδιού δεν υπάρχει διασκέδαση, δεν υπάρχει τίποτα. Καθόμαστε σπίτι, διαβάζουμε, απλά πηγαίνουμε στο σχολείο, μετά γυρνάμε, τρώμε γρήγορα για να διαβάσουμε γρήγορα, πηγαίνουμε φροντιστήριο, γυρνάμε, διαβάζουμε. Κάνουμε γενικότερα πολλά πράγματα. Το μόνο έχει γίνει σε αυτό σκοπό να διαβάζουμε και να ξεκουραζόμαστε αυτό. Κάθε μήνα είναι ρουτίνα, κάθε μέρα. Σχολείο, φροντιστήριο, μετά διαβάσεις, να κοιμηθείς. Μετά καθίσεις λίγο με τους γονείς σου, όλα αυτά είναι στο πρόγραμμα. Δεν σου λέει να διαβάσεις, λες ναι διάβασα, δεν διάβασα και τώρα να διαβάσεις κι άλλο. Καλά σχολεία είναι τα ανοιχτά σχολεία που προσφέρουν γνώσεις και που νοιάζονται για το μαθητή και όχι απλά για την βαθμολογία και για τις Πανελλήνιες. Καλό σχολείο δεν υπάρχει, είτε κλειστό είτε ανοιχτό. Αλλά αυτή τη στιγμή οι μαθητές που φοβούνται ως ένοιξη διαμαρτυρίας κλείνουν το σχολείο ή κατεβαίνουν σε τοπικές πορείες. Καλά σχολεία είναι τα σχολεία τα οποία είναι σχολεία και γίνεται μάθημα. Αυτά είναι τα καλά σχολεία. Σε κάνουν μη ενδιαφέρονται τώρα. Γιατί όταν πηγαίνεις στο σχολείο το πρωί 7 ώρες και 8 και μετά πας στο φροντιστήριο άλλες 4-5, ουσιαστικά δεν έχεις άλλη δουλειά να κάνεις. Μόνο σχολείο, φροντιστήριο και διάβασμα. Τίποτα άλλο. Με τα σημερινά δεδομένα δεν υπάρχει καλό σχολείο. Τα καλά σχολεία είναι τα ιδιωτικά σχολεία. Τα δημόσια είναι πολύ στην απέξω, να το πω. Δεν υπάρχει χρόνο για ξεκούραση και σκέψη. Έχουμε γίνει στρατιώτες που λέτε, πριν καν μπούμε στο στρατό. Η στάση της αστυνομίας παραμένει να είναι η χειρότερη. Δηλαδή ρίχνουν δακρυγόνα στους μαθητές που ρίχνουν νεράτζια. Το πορτοκάλι το νεράτζι το σκοτώνει, ενώ η σφαίρα σκοτώνει. Μην το γενικεύουμε το πράγμα. Κυρίως για αυτούς που ξυλοκοπούν μαθητές, φοιτητές και μας ρίχνουν δακρυγόνα. Λες και κάναμε κάτι εμείς, λες και έχουμε σκοτώσει εμείς οι ίδιοι ανθρώπους και έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Λέω λουλούδια και άλλους είχαν χημικά και δεν τα πέρανε. Εντάξει, τι να πεις. Δεν πάνε να χτυπήσουν τους κουκλοφόρους. Ουσιαστικά κρατήσανε αμυντική στάση και χτυπάνε κάποια άτομα τα οποία εκεί βλέπουν ότι μπορούν να επιβληθούν. Και αυτό σε εξοργίζει περισσότερο. Λιώνω τα μάτια που στο φως της τηλεόρασης μεταγνωρίζει η αστημένη μελωδία όσοι περνάνε τη χώρα της απόδοσης παθαίνουν αμνησία. Δεν μας δίνουν σημασία, θέλουν να μας κάνουν ένα με τη μάζα, να μην έχουμε κριτική σκέψη, να μην βλέπουμε αυτά που γίνονται τριγύρω μας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης περισσότερες φορές προβάλλουν κάποια άλλα γεγονότα για να καλύψουν τα γεγονότα της κυβέρνησης. Φαίνεται ποιος είναι σε αυτή την περίπτωση που μας υποκινεί. Είναι η ίδια η κατάσταση, όλη η κυβέρνηση που δεν μπορούν καθόλου, μα καθόλου να φέρουν τα πράγματα στη θέση τους. Δηλαδή έχουν γίνει όλα ένα μπάχαλο, ένα χάος. Η βία από όποιον προέρχεται, κακή είναι. Αλλά
αυτό που κάνετε εσείς οι δημοσιογράφοι. Να δίνετε τόση μεγάλη σημασία στους μπάχαλους και στα κακά αυτής της υπόθεσης και να χάνετε το νόημα. Βλέπετε την πόρτα και δεν είναι το επόμενο να το ανοίξετε. Πίσα η κόντρα σε όλα και ρηγή. Τα γραπετούμενα δεν βρίσκουν πηγή. Δεν αντέχω τις βολές της ηγή. Εξάρχεια, όπως έχουν πει διάφοροι σωστοί άνθρωποι στην τηλεόραση, είναι η πιο αστυνομοκρατούμενη περιοχή στην Ελλάδα. Οπότε πρέπει να προσέχεις λίγο. Ακούω, ναι, ότι είναι... ότι είναι επικίνδυνα. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί. Τι έχουμε τρομοκρατία και δεν μπορούμε να βγούμε. Τι είναι τα Εξάρχεια δηλαδή. Είναι απλά μια περιοχή. Μια ακόμα περιοχή που μπορούμε να πάμε ως οποιοσδήποτε. Είναι μια χαρά. Μπορείς να κάτσεις, να βρεις φίλους εκεί να ράξεις. Χαλαρά. Όλα τέλεια. Γιατί ένας οργισμένος 17χρονος δεν πάει στον Μπόλ και πάει στα Εξάρχεια. Έχει σκεφτεί κανείς. Γιατί εκεί βρίσκει εφόρο κλίμα, εκεί αισθάνεται ότι είναι το σπίτι του. Και το αισθάνεται γιατί στις υπόλοιπες περιοχές τον κατακρίνουν. Και όταν σε κατακρίνουν, φοβάσαι και δεν σ' αρέσει και φεύγεις. Με τα μαύρα ρούχα, αμήλυτη καπνίζουν, οι φίλοι κι ονειρεύονται, να φύγουν μακριά. Πιστεύω δεν έχει υπάρξει ακόμα γενιάτικα να βάει. Και όσο περνάει ο καιρός, έτσι όπως μπορώ να τα δω εγώ, βλέπω να γίνονται και χειρότερα τα πράγματα. Έτσι μας έχουν κάνει. Να σκεφτούμε το μέλλον, τι θα κάνουμε. Δηλαδή προβληματιζόμαστε, δεν ξέρεις τι θα κάνεις. Αν εκδίκητο πιστεύω. Να προσπαθούν όλοι με κάθε τρόπο να σε φοβήσουν, έτσι ώστε να μην κάνεις την επανάστασή σου. Ναι, το αγώνας δεν πρόκειται να σταματήσει. Πάντα διεκδικούμε αυτά που μας ανήκουν. Μας ακούσουν, θα μας ακούσουν. Εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ούτε να πάμε πενταήμερη, ούτε να κάνω Χριστούγεννα, ούτε τίποτα. Γιατί τι Χριστούγεννα θα είναι αυτά σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, σε αυτή την κοινωνία που έχουμε τώρα. Σκοπός δεν είναι να βάλουμε χρήματα και να έχουμε λεφτά και να περνάμε καλά. Το μέλλον είναι αόρατο να το πούμε, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μπορεί η κατάσταση και να χειροτερέψει να γίνει καλύτερη. Φυσικά όλοι ευελπιστούμε να γίνει καλύτερη. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω. Θα πάω να κλείσω μια φωλιά στον ουρανό. Θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω. Σιγά μην γράψω, σιγά μην πω δικό. Σιγά μην γράψω, σιγά μην πω.